Σε Μονακό ονειρεύεται να μετατρέψει την Βόρεια Κύπρο η Τουρκία. Σχέδιο για την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Νέο τοπίο στον ενεργειακό χάρτη μετά τη συμφωνία Αθήνας με Exxon Mobil και Total. Τσακίζει τα εισοδήματα η υπερφορολόγηση. Αποκαρδιωτικά τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσίασε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Στην αντεπίθεση περνάει η εταιρεία της Αττικής Οδού. Με προσφυγή στη δικαιοσύνη θέλει να άρει την απαγόρευση αυξήσεων στις τιμές των διοδίων. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Το σενάριο αναγνώρισης του ψευδοκράτους στο πρότυπο Μονακό δοκιμάζει η Τουρκία, προκειμένου να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην Καρπασία με το γεωτρύπανο Γιαβούζ. Παράλληλα, νέοι στρατηγικοί συσχετισμοί χαράσσονται στο ενεργειακό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος, της Αμερικανικής Exxon Mobil και της Γαλλικής Total. Ομπρέλα προστασίας μετά την Κυπριακή απέκτησε και η ελληνική ΑΟΣ. Η ομπρέλα ανοίχθηκε μέσω των συμμάχων Ηνωμένων Πολιτειών και Γαλλίας μετά την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης για Έρευνα και Εκμετάλλευση Δρόγων Ανθράκων από την Exxon Mobil και την Total. Με την κορύφωση των προκλήσεων από την Τουρκία μετά την Κύπρο και η Αθήνα επέλεξε με μια γεωστρατηγική σημασία κίνηση να παραχωρήσει συνολικά 40.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης στους δύο ενεργειακούς κολοσσούς, αλλάζοντας τους στρατηγικούς συσχετισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία κλειδί χτίστηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και οι διπλωματικές συμμαχίες σηματοδότησαν την έναρξη των ερευνών στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Η αμερικανική πλευρά είχε αποδείξει ότι δεν αφήνει τους πετρελαϊκούς της Κολοσσούς να επηρεάζονται από απειλές όπως η Τουρκία. Κάτι που σημαίνει ουσιαστικά ότι η έναρξη ερευνών από την Exxon Mobil σε ελληνικές περιοχές μπαίνει πλέον σε αμερικανική ομπρέλα προστασίας, ώστε να αποτραπούν επιθετικές κινήσεις των Τούρκων. Μήνυμα στην Τουρκία για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των κανόνων. Καλής γειτονίας έστειλε από τον Εύρο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι να τίνουμε χείρα φιλίας στην γειτονική χώρα. Διότι Ελλάδα και Τουρκία είμαστε καταδικασμένοι από την ιστορία και από τη γεωγραφία να ζούμε μαζί. Θα το κάνουμε όμως μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνονται σεβαστοί απαράβατοι κανόνες, τους οποίους δεν μπορεί κανείς να θέσει σε αμφισβήτηση. Το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των άγραφων κανόνων καλής γειτονίας. Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις της Τουρκίας. Με δηλώσεις και δημοσιεύματα δείχνουν μια άγκυρα ανυποχώρητη που δεν είναι διατεθειμένη να χαμηλώσει τους τόνους στην Ανατολική Μεσόγειο παρά τη διεθνή καταδίκη. Σύμφωνα με το Sigma Live, αναθερμαίνονται τα σενάρια για προώθηση του μοντέλου Μονακό σχετικά με την επόμενη μέρα του ψευδοκράτους. Το σενάριο αυτό δόθηκε στο δημόσιο διάλογο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Οικονομικών Ενεργειών καθηγητή Γκουργκάν Κουμπάρογλου στο πλαίσιο της ατζέντας Ανατολική Μεσόγειο 2019. Σύμφωνα μάλιστα με τη Γενή Σαφάκ, σε δημοσίευμα που φέρει τίτλο «Προληπτικές κινήσεις Τουρκίας για Κύπρο, μοντέλο Μονακό», Κουμπάρογλου τόνισε πως δεν είναι δυνατόν το ψευδοκράτος να διεξάγει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική χωρίς να έχει διεθνή αναγνώριση και γραφή αντιπροσώπευση στο εξωτερικό. Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο Μονακό δεν έπεσε ως κεραυνός σε νεθρία, καθώς, όπως αποκάλυψε το Sigma Live από τον περασμένο Μάιο, ο κύριος Κουμπάρογλου απίφθινε κάλεσμα προς την κυβέρνηση Ερντογάν προκειμένου να εργαστεί για διεθνή αναγνώριση του ψευδοκράτους στη βάση του μοντέλου Γαλλίας Μονακό, με τρόπο που η Άγκυρα να είναι αρμόδια για την άμυνα και τις εξωτερικές υποθέσεις του παράνομου μορφώματος, ενώ στο εσωτερικό μπορεί να παραμένει αυτόνομο. Η βροχή των προκλητικών δημοσιευμάτων από τη Γενή Σαφάκ δεν σταματούν εδώ. Σε δημοσίευμα με τίτλο «Η Τουρκία έχει πολλές επιλογές, χωρίς καμία ανθρώπινη απώλεια μπορεί να χτυπήσει ακόμη και την Αθήνα», επεξεργάζεται σενάρια πολέμου με την Ελλάδα. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα υπενθυμίζει ότι η Τουρκία έχει κάνει σαφές ότι θα πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό και ξεκίνησε μια νέα περίοδο ώστε να δείξει την αποφασιστικότητά της, στέλνοντας στην περιοχή τα γεωτρύπανα Γιαβούζ και Πορθητή, αλλά και το ερευνητικό πλοίο Μπαρμπαρός. Το μπαράζ δημοσιευμάτων κλείνει το Λονδίνο και η εφημερίδα Times να δημοσιεύει και χάρτη με τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και της Βόρειας Κύπρου, όπως προκλητικά αποκαλεί τα κατεχόμενα. Και όλα αυτά την ώρα που προχωρά με γοργούς ρυθμούς η προετοιμασία του υποτουρκική σημαία πλωτού γεωτρύπανου Γιαβούζ, με σκοπό τις επόμενες ημέρες να αναχωρήσει από το αγκυροβόλιο της Ατάλειας, όπου βρίσκεται με προορισμό την κατεχόμενη Καρπασία. Ως απάντηση, η Κυπριακή Δημοκρατία με ναύτεξ που εξέδωσε δέσμευσε μεγάλη θαλάσσια περιοχή
περιοχή ανοιχτά του Κάβο Γκρέκο που καλύπτει μεγάλο μέρος του τεμαχίου 3 και μέρος του τεμαχίου 2 της Κυπριακής ΑΟΣ, εντός της περιοχής ευθύνης του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, για ναυτική άσκηση με πραγματικά πυρά για τη Δευτέρα 1η Ιουλίου, που θα επαναληφθεί και την Τετάρτη 10 Ιουλίου. Παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και να συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο και τον συνάδελφο τον Χρήστο Μιχάλαρο από το Σίγμα της Κύπρου. Χρήστο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα από τη Λευκοσία. Τώρα, να σε ρωτήσω, Χρήστο, καθώς φαίνεται ότι αυτό το σενάριο λοιπόν για το Μονακό, το μοντέλο Μονακό, θέλω να δω καταρχάς ποιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Η ελληνοκυπριακή πλευρά, η κυπριακή κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαντάει βεβαίως σε διαρροές και δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, ακόμα και αν πρόκειται για τη Γενής ΑΦΑΚ, που είναι το όργανο έκφρασης της κυβέρνησης Ερντογάν. Μελετώνται όλα τα σενάρια. Πληροφορίες από το Προεδρικό Μέγαρο και το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρουν ότι όλα τα σενάρια τίθενται επιτάπητος. Υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης όλων των προκλήσεων και βεβαίως αναμένουν τις επίσημες τοποθετήσεις, τις επίσημες δηλώσεις, αν ποτέ γίνουν για κάτι τέτοιο, για να μπορέσουν να θέσουν σε εφαρμογή τα σενάρια. Επί της ουσίας, το μοντέλο Μονακό, για να καταλάβει και ο κόσμος, σημαίνει ότι σε εξωτερικά ζητήματα και σε θέματα άμυνας το ψευδοκράτος θα εκπροσωπείται από την Άγκυρα. Αλλά στα εσωτερικά, στο ψευδοκράτος, δηλαδή στην κατεχόμενη Κύπρο, θα υπάρχει δική τους διοίκηση, όπως ακριβώς ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, όπως το Πριγκιπάτου του Μονακό στη Γαλλία. Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής, το ψευδοκράτος έτσι θα ανοίξει το δρόμο του για διεθνή αναγνώριση και για να μπορέσει να συμμετάσχει και στα διεθνή φόρα και στους διεθνείς οργανισμούς. Κάποιο τρόπο βεβαίως που σήμερα μεταφέρεται νερό και ηλεκτρισμός από την Τουρκία στα κατεχόμενα, θα μπορούσε να γίνει και το ίδιο με το φυσικό αέριο, που είναι το μεγάλο στοίχημα για την Τουρκία. Χρήστο, τώρα αυτό εδώ είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να μην πραγματοποιηθεί κιόλας, γιατί έχουμε δει πολλά τέτοια σενάρια πολλές φορές να διακινούνται. Πάμε όμως στα πρακτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά την ελληνοκυπριακή πλευρά, καθώς είχαμε δύο επιστολές από την πλευρά του κ. Αναστασιάδη προς τον ΟΗΕ. Η πρώτη, η οποία γνωστοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, ουσιαστικά καταγγέλει την τουρκική προκλητικότητα στον Αντώνιο Γκουτέρες, δηλαδή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Και η δεύτερη, για την οποία μάθαμε μόλις χθες, αφορά στην Αμόχωστο, στην περίκλειστη πόλη, την πόλη φάντασμα, όπως λένε. Και τις εξαγγελίες βεβαίως της ψευδοκυβέρνησης να διορίσει ειδική επιτροπή από Τουρκοκύπριους για να καταγράψουν τις περιουσίες που βρίσκονται εκεί αποκλεισμένες από το 1974. Η επιστολή ευκοινοποιηθεί και στα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και αυτό έχει τη σημασία του. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης καταγγέλει τις ενέργειες της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, κάνοντας λόγο για άνοιγμα της πόλης υπό τουρκική διοίκηση. Και κάνει βεβαίως ειδική αναφορά στα 21 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχει ο ίδιος δώσει στον τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Μουσταφά Ακιντζή, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους συνάντησης. Σε αυτά υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για σύσταση τεχνικής επιτροπής για ανοικοδόμηση και επανεγκατάσταση της περίκλησης πόλης της Αμοχώστου. Στο μεταξύ, να πούμε ότι έγινε και μια μεγάλη εκδήλωση κατά του επικισμού στα κατεχόμενα, των κατεχόμενων εδαφών, σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, όχι μόνο από πολίτες και κατοίκους, πάλι ποτέ κατοίκους της κατεχόμενης Αμοχώστου, αλλά και από πλήθος κόσμου που προέρχονται από όλους τους κατεχόμενους δήμους της Κύπρου. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε όμως στο στούντιο να καλησπερίσουμε τον διευθυντή του Βήματος, τον Αντώνη τον Καρακούση. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια πολύ ενδιαφέρουσα καταρχάς συνέντευξη, την οποία θα φιλοξενήσει το Βήμα της Κυριακής και συγκεκριμένα της πρέσβειρας του Ισραήλ στην Αθήνα, την κυρία Ιρίτ Μπεν Άμπα, η οποία λέει τι ουσιαστικά. Τη συνέντευξη την έχει πάρει ο κύριο συνάδελφος, ο αγαπητός ο Άγγελος Αθανασόπουλος. Ο διπλωματικός συντάκτης. Και αφήνει μια, πώς να το πω, μια προοπτική μιας ευρύτερης συνεννόησης για το ζήτημα των υδρογόνων ανθράκων στην ευρύτερη ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όταν λέμε ευρύτερης, δηλαδή με όλους τους παίκτες της περιοχής. Προφανώς. Μιλάμε με όλους τους παίκτες. Mm-hmm. Αυτό είναι κατατίθεται στο τραπέζι, είναι μια ενδιαφέρουσα, πώς να το πω, πρόταση και εκδοχή των πραγμάτων. Το ζήτημα είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει μια ευρύτερη συνεννόηση. Και ότι αυτή θα ήταν ίσως και η πιο ειρηνική και η πιο επιθυμητή μέθοδος. Απλώς πιστεύω ότι οι Τούρκοι πρέπει να κατεβάσουν τους τόνους και να μπουν σε μια διαδικασία τέτοιου τύπου συζήτησης. Το να υπονομεύουν οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία ή να
διεκδικούν όσο γίνεται και περισσότερα κάθε φορά, είναι το πρόβλημα της περίοδου. Γι' αυτό και εμφανίζεται με αυτή την ένταση. Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα δημοσιεύματα σχετικά με το όλο θέμα στο Βήμα της Κυριακής. Πάλι ένα ρεπορτάζ πολύ έτσι, αναλυτικό του ίδιου συναδέλφου για τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, όχι μόνο στο θέμα της Κύπρου, αλλά και με τη Λιβύη. Προσπαθεί να δημιουργήσει δηλαδή μια συμμαχία με σκοπό να διεκδικήσει όλη τη ζώνη, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τις λιβικές ακτές και να ανέβει προς τα πάνω. Και μάλιστα, έτσι να αμφισβητήσει άλλα. Παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια, δεν είναι απλό, είναι ένα σύνθετο θέμα και θέλει μεγάλη προσοχή και τέλος πάντων, εντάξει, τα σενάρια μπορεί να τα παρακολουθεί κανείς, να τα βλέπει, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Κύπρο, ότι όλα τελούν υπό αξιολόγηση και προσοχή. Και όλα αυτά βεβαίως όταν ο ίδιος ο Ερντογάν μέσα στο κόμμα του πλέον απειλείται, όπως έχουμε πει και μέσα από το δελτίο μας, από διάφορους άλλους δελφίνους ενδεχομένως και την ηγεσία του κόμματος. Ο Ερντογάν δεν ζει την καλύτερη πολιτική περίοδο της ζωής του. Αμφισβητείται γενικώς. Θα υπάρξουν σχηματισμοί που θα πηγάζουν από το ΑΚΕΠΕ, από το κόμμα του, οι οποίοι θα διεκδικήσουν μια άλλη σχέση και μια άλλη κατάσταση. Υπάρχουν σενάρια ακόμα να αμφισβητήσει επιπλέον, επιπροσθέτως, τον Ιμάμογλου. Γράφονται διάφορα. Γενικώς η Τουρκία βράζει. Είναι μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει πολλά θέματα, όπως έχουμε πει, και πολλά προβλήματα. Τώρα, πού θα καταλήξει και πού θα φτάσει, είναι δύσκολη η πρόγνωση και η πρόβλεψη. Αύριο όμως έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Αμερικανό Προέδρο στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Και είναι ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει: τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση, καταρχάς, και δεύτερον, τι θα σημαίνει αυτό για την επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία, όπου εκεί πρέπει να δούμε λοιπόν. Την οποία προανήγγειλε ο Ερντογάν, από ό,τι κατάλαβα. Την προανήγγειλε ο Ερντογάν αυτή την ενδεχόμενη επίσκεψη. Κοιτάξτε. Τώρα να μην επαναλαμβανόμαστε, αλλά και τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει ότι έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι είναι δύσκολοι και απρόβλεπτοι. Ο Τραμπ συνήθως χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία της πίεσης που έχει στη διάθεσή του με κάθε συνομιλητή του. Το ίδιο κάνει και με τον Ερντογάν. Προβάλλει το θέμα των S-400, αντιπαραβάλλει και αντιπαραθέτει την προοπτική αγοράς των F-35. Και όλα μπαίνουν σε ένα παζάρι περίεργο, το οποίο κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πού ακριβώς θα βγει. Το σίγουρο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θέλουν να εγκαταλείψουν την Τουρκία ή τέλος πάντων θεωρούν την Τουρκία έναν σύμμαχο διακεκριμένο σε μια κρίσιμη περιοχή και δύσκολη ζώνη του πλανήτη. Και θα κάνουν όσες περισσότερες προσπάθειες μπορούν ώστε να την κρατήσουν στο άρμα της Δύσης. Και ο Τούρκος το ξέρει αυτό και παίζει. Αυτό κάνει ο Ερντογάν, πότε με τον Πούτιν, πότε με τον Τραμπ, πότε με τον ένα, πότε με τον άλλον. Είναι ένα είδος παζαριού ανατολίτικου, το οποίο το ξέρουν καλά οι Τούρκοι. Είναι, παζαρεύουν διαρκώς και μέχρι την τελευταία ώρα. Και να δούμε πού θα μας βγάλει. Αντώνη Καρακούση, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν. Βήμα της Κυριακής, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και όχι μόνο αυτή. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν κοντά μας απόψε. Να είστε καλά. Να πάμε τώρα κυρίες και κύριοι σε κάποια στοιχεία τα οποία δημιουργούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Ρεκόρ στους υπέρογκους φόρους και τις εισφορές, ιδιαίτερα για τους υψηλόμισθους, σημειώνει η Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Η υπερφορολόγηση μειώνει σημαντικά τα εισοδήματα, ενώ έχει οδηγήσει και τη μείωση των αγοραπολισιών ακινήτων, όπως έχει επισημάνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Κρούει τον κόδωνα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για την αβάσταχτη υπερφορολόγηση που δέχεται ο μισθός του Έλληνα εργαζόμενου, καθώς οι φόροι και οι εισφορές τσεκουρώνουν έως και το 60% του μισθού. Η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και οι φόροι και οι εισφορές επηρεάζουν ακόμα περισσότερο και την καθημερινότητά μας και όλα. Δουλεύουμε ουσιαστικά για να πληρώνουμε αυτούς. Για να φτάσουν στην τσέπη του εργαζόμενου 1.430 ευρώ το μήνα, το κράτος αφαιρεί από τους μισθωτούς μέσω φόρων και εισφορών κατά μέσο όρο το 44% από το ποσό που πληρώνει ο εργοδότης. Μόνο 6 ευρωπαϊκές χώρες αφαιρούν περισσότερα.
Δεν σου φτάνει. Μόλις παίρνεις το μισθό, θα πας να το αδειάσεις. Στους φόρους και στα όλα. Την ίδια στιγμή, για να λάβει κάποιος 40.000 ευρώ ετήσιες καθαρές αποδοχές, δηλαδή 2.850 ευρώ τον μήνα, αφαιρείται μέσω φόρων και εισφορών το 60% του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης. Κάτι που δεν συμβαίνει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΒ. Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, την υψηλότερη φορολογία την δέχεται η μεσαία τάξη και κυρίως τα εισοδήματα των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στην αγορά εργασίας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πολλές φορές σκέφτονται ακόμα και να ξενιτευτούν. Έχουμε φτάσει και εμείς που είμαστε λίγο πιο μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς να θέλουμε να φύγουμε για εξωτερικό για εργασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει την άμεση μείωση τόσο των φορολογικών όσο και των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, προκειμένου έτσι η χώρα μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον διεθνή φορολογικό ανταγωνισμό από άλλες χώρες. Να έρθουμε όμως τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Εντείνει την προσπάθειά του το κομματικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ 10 ημέρες πριν τις εκλογές, προκειμένου να αποδομήσει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε λοιπόν στη συνάδελφο τη Νίκη Ζορμπά για να μας πεις πώς ακριβώς, Νίκη, επιχειρεί λοιπόν να το κάνει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ και πού ακριβώς στοχεύει. Καλησπέρα, Γιάννη. Απομένουν 8 ημέρες μέχρι να πέσει η προεκλογική αυλαία. Μέχρι και την επόμενη Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας εκεί που θα στοχεύσει είναι να προσπαθήσει να τονίσει τις γκρίζες ζώνες της Νέας Δημοκρατίας στο πρόγραμμά της, με άξονα και αιχμή κυρίως το ασφαλιστικό. Βλέπουμε κάθε μέρα να πυκνώνουν και να διαδέχονται μία την άλλη οι ανακοινώσεις, παύλα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για το τι σκοπεύει να κάνει σχετικά με το ασφαλιστικό και το αν επιθυμεί και έχει σκοπό να ιδιωτικοποιήσει την επικουρική ασφάλιση. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα πυκνό πρόγραμμα προεκλογικών εμφανίσεων. Απόψε σε λίγο μιλάει στην Τρίπολη, αύριο στη Ζαγορά του Βόλου, τη Δευτέρα στο Ηράκλειο και την Παρασκευή καταλήγει στην πλατεία Συντάγματος, όπου και θα κλείσει την προεκλογική αυλαία, θα πέσει με την κεντρική του προεκλογική ομιλία στην Αθήνα. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι όμως, γιατί υπάρχουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά βεβαίως από τις ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα αυτών. Γιάννη, σε αντίθεση με τις ευρωεκλογές όπου ο κύριος Βερναρδάκης είχε μοιράσει δημοσκοπικά παρεστησιογόνα στο Μαξίμου και στην Κουμουντούρου, αυτή τη φορά παρακολουθούμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ευλαβικά θα έλεγα, τα δημοσκοπικά ευρήματα όλων των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως δημοσιότητας, αλλά όχι μόνο έχουν επίγνωση ότι η διαφορά δεν μειώνεται, αλλά αντιθέτως, κομματικά στελέχη και στο κεντρικό μάλιστα κομματικό επιτελείο διατυπώνουν φόβο ότι αντιθέτως η διαφορά αυξούται, δηλαδή μπορεί να υπερβεί και τις 10 μονάδες. Είναι πλήρως ενήμεροι γι' αυτό, δεν θα πέσουν από τα σύννεφα. Συνεπώς, αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί, χορηγώντας ενέσεις αισιοδοξίας όπου μιλάει, να πει ότι το παιχνίδι είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει κανένα στέλεχος στην Κουμουντούρου και το Μαξίμου που να το πιστεύει. Αυτό στο οποίο πλέον στοχεύουν είναι στο να αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ευρωεκλογικά του ποσοστά, δηλαδή με ένα ποσοστό 27-28%. Και αντίστοιχα, εάν το κοινάλ παραμείνει στο 7-8-6 ενδεχομένως, θα είναι απολύτως ικανοποιημένοι δεδομένων των συνθήκων. Άρα ουσιαστικά στοχεύουν στην επόμενη μέρα και όχι τόσο πολύ βεβαίως να κλείσουν την ψαλίδα σε ποσοστό που να είναι και απειλητικό για τη Νέα Δημοκρατία. Απολύτως. Αυτό στο οποίο στοχεύουν για την επόμενη μέρα είναι να είναι ο αδιαμφισβήτητος δεύτερος πόλος αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση πρακτικά. Ακριβώς. Τώρα, Νίκη, τελικά debate θα υπάρξει, γιατί ο κ. Ρουπακιώτης, ο νυν υπουργός δικαιοσύνης στην παρούσα φάση, έχει ζητήσει και έχει, να το πω έτσι, παροτρύνει τους πάντες να συμμετέχουν όλοι σε ένα debate, έστω και την τελευταία στιγμή. Τον είναι υπερπάντων αγώνα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, επικοινωνιακά τουλάχιστον, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το debate των πολιτικών αρχηγών. Αλλά είναι δεδομένο την αυγή, το γνώριζαν την αυγή. Δεν υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιηθεί debate όλων των πολιτικών αρχηγών και βεβαίως δεν υπάρχει και καμία περίπτωση να ευοδοθεί το αρχικό πλάνο
του Αλέξη Τσίπρα για μονομαχία τηλεοπτική με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό έχει τελειώσει. Μάλιστα. Να πούμε βεβαίως ότι είπα προηγουμένως για τον κύριο Ρουπακιώτη, είναι ο νυν υπουργός, τουλάχιστον υπηρεσιακός εσωτερικών. Γιατί αναφέρθηκα στο παρελθόν, όπου έχει διατελέσει και εκεί υπουργός σε αλκυβέρνηση. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκη. Τώρα τα ξύφη τους διασταύρωσαν για μία ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε τηλεοπτική λοιπόν συνέντευξη, ο Πρωθυπουργός μίλησε για αλαζονία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όμως από τους Κύπρους του Εύρου ζήτησε και πάλι ισχυρή λαϊκή εντολή, ενώ έκανε λόγο για εξαπάτηση των πολιτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο 9 ημέρες πριν τις εκλογές. Σε συνέντευξη, το Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για αλαζονία. Από τον Εύρο, Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε για ακόμη μία φορά ισχυρή εντολή στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η συμπεριφορά εκπέμπει μια μεγάλη αλαζονία. Μια μεγάλη αλαζονία να απειλεί την κοινωνία ότι αν δεν πάρει λευκή επιταγή θα την τιμωρήσει. Θα την τιμωρήσει πηγαίνοντας σε κάλπες το 15 Αύγουστο. Φανταστείτε και να τις δώσει ο ελληνικός λαός λευκή επιταγή της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε κάλπη είναι το μόνο που θα συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα. Είναι άδεια η κάλπη της 7ης Ιουλίου. Δεν είναι μισογεμάτη με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών. Πρέπει να γεμίσει από την αρχή και πρέπει να γεμίσει με ακόμα περισσότερα γαλάζια ψηφοδέλτια. Και αυτή είναι η δικιά σας δουλειά. Να μας βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι ψηφοφόροι που έδωσαν τη νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 δεν ανήκαν όλοι στο κόμμα του, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι πλέον κανείς πολίτης δεν εξαπατάται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα, και θέλω να το παραδεχτώ με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια αυτό, που έχει πάρει δανεικούς τους ψηφοφόρους εκείνους από το 2015 που τον οδήγησαν στην εξουσία. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΕΙ το 36% του ελληνικού λαού που μας ψήφισε το 2015. Κανείς, φίλες και φίλοι, δεν εξαπατάται πια. Και να θυμάστε κάτι. Η αλήθεια κερδίζει πάντα το ψέμα. Και η ελπίδα κερδίζει πάντα το φόβο. Και την αλήθεια και την ελπίδα την πρεσβεύει σήμερα μόνο η δικιά μας παράταξη, η Νέα Δημοκρατία. Κατά την περιοδία της στην Πάτρα, η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά ανέβασε τους τόνους, μιλώντας για εκβιασμό από τη Νέα Δημοκρατία και ζήτησε για ακόμη μια φορά να επιστρέψει λογική στη χώρα με την ψήφο των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει τώρα: Μητσοτάκης ή χάος. Εκβιάζει ομά τον ελληνικό λαό. Αλλά οι Έλληνες δεν τσιμπάνε. Θέλουν πολιτική σταθερότητα. Δεν θέλουν νέες περιπέτειες. Γι' αυτό θέλουν ισχυρό κίνημα αλλαγής, προοδευτικό αντίβαρο στον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης δεξιάς. Στις 7 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού με τους προοδευτικούς πολίτες στην κάλπη. Η λογική μπορεί να επιστρέψει στη χώρα με τη δική σας ψήφο. Μην απεμπολείτε την προοδευτική σας ταυτότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται την Τρίπολη, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τους Κήπους στον Εύρο επισκέφθηκε την Ορεστιάδα, το Δηδημότυχο, το Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη, όπου είχε επαφές με πολίτες. Η Φόφη Γεννηματά συνέχισε την περιοδία της σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο. Να πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Δημήτρη Γκάτσιο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το ποιος θα είναι μάλλον ο σταθμός ο επόμενος στην περιοδία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και για τα μηνύματα εκείνα τα οποία επιχείρει να στείλει προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δημήτρη. Γιάννη, καλησπέρα. Μετά τον Εύρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται αυτή την ώρα στην Καβάλα. Συνεχίζει τη μεγάλη τριήμερη περιοδία του στους νομούς της Θράκης και της Μακεδονίας. Αύριο θα είναι στις Σέρες. Το μεσημέρι θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχει συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Δημήτρη, επειδή αναφέρθηκε στις Σέρες, εκεί νομίζω θα βρίσκεται όμως και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο να είναι αύριο εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, αύριο και μεθαύριο. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρχει συνάντηση ανάμεσα στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Μητσοτάκη. Μένει να δούμε αύριο αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει μέχρι το μεσημέρι, καθώς ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως σου είπα και πιο πριν, έχει για το μεσημέρι μια συνάντηση με τους υποψήφιους βουλευτές στην Α και Β Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας αυτή τη μεγάλη τριήμερη περιοδία του. Μάλιστα. Τώρα,
τι στοχεύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι χαρακτηριστικά τα μηνύματα που στέλνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τόσο στα στελέχη της Οδού Πειραιός όσο και στους ψηφοφόρους. Δεν θέλει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός τις επόμενες 8-9 ημέρες μέχρι την 7η Ιουλίου. Θέλει να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Θέλει να συμπιέσει όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο. Το λέει αυτό στις συνεντεύξεις που παραχωρεί τη Χρυσή Αυγή και το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου. Εκεί θα εστιάσει στα επόμενα 24 ώρα Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας, όπως ο ίδιος επισημαίνει σε όλους τους τόνους, ένα δυνατό μήνυμα νίκης προκειμένου να φτάσει στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Δημήτρη Γκάτσχε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και εντύπωση μεγάλη η τοποθέτηση του Γιάννη Βαρουφάκη, του γραμματέα του Μέρα 25, ότι αν δεν υπήρχε το Μέρα 25, μάλλον η ψήφος του θα πήγαινε στο ΚΚΕ. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά, για ποιον ακριβώς λόγο το είπε αυτό σε ό,τι αφορά την συνέντευξή του, αλλά και πού ακριβώς αποσκοπεί η δήλωση αυτή. Πάμε λοιπόν στην Ιβόνη Κλάπα για να μας δώσει απαντήσεις, Ιβόνη, γύρω από το θέμα. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη αποκάλυψε ότι αν δεν υπήρχε το ΜΕΡΑ25, η ψήφος του θα πήγαινε στο ΚΚΕ. Μπορεί ενδεχομένως να πει κανείς ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης προσπαθεί ενδεχομένως να αλλιεύσει ψηφοφόρους του ΚΚΕ. Ήταν και σε ανοιχτή κόντρα με το ΚΚΕ. Λοιπόν, προσφάτως ο κ. Βαρουφάκης έγραψε στο Twitter ότι θρηνεί για το μαξιμαλισμό του ΚΚΕ. Ο κ. Βαρουφάκης στην ίδια συνέντευξη τόνισε ότι κάλεσε σε ψήφο μάλλον στο ΜέΡΑ25, καθώς όπως είπε αυτό, μπορεί να κόψει από την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο σημείο, ο κύριος Βαρουφάκης αναφέρθηκε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι δεν πιστεύει ότι κάποιος ψηφοφόρος του ΜέΡΑ25 ψήφιζε στον παρελθόν ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε μάλιστα πως ακόμα και αν του ζητούσε ο ίδιος να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, εκείνοι θα προτιμούσαν να κόψουν το χέρι τους παρά να επιλέξουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη ένα πολύ σημαντικό σημείο όμως στη συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη ήταν εκείνο το οποίο αναφερόταν στο ΚΚΕ και λέει: μου προκαλεί εντύπωση γιατί λοιπόν με έχουν βάλει να το πω στο στόχαστρο, καθώς εγώ δεν έχω ψηφίσει υπέρ των μνημονίων. Ακριβώς. Είναι μια κριτική που όντως είχε κάνει το ΚΚΕ στον κύριο Βαρουφάκη και εκείνος είχε ανταπαντήσει με το tweet με τον περί μαξιμαλισμού. Μάλιστα. Ιβόνη, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίστηκε για μία ακόμη ημέρα η δίκη της Χρύσης Αυγής με την παρουσία όμως της συντρόφου του Πρωθυπουργού. Η κυρία Μπαζιάννα παραβρέθηκε στην δικαστική αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, προτού όμως ξεκινήσουν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Συνέβη όμως και το περιστατικό το εξής, καθώς ο συνήγορος του Γιώργου Πατέλη, ο οποίος κατέρευσε χτες, λίγο πριν ξεκινήσει η δική του απολογία, υπέβαλε έγγραφο αναρωτικής άδειας από το νοσοκομείο. Οι απολογίες συνεχίστηκαν με το μέρος της Χρυσής Αυγής του κυρίου Κορκοβίλη, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν σπίτι του την ώρα της δολοφονίας, καθώς θα έπρεπε το πρωί να πάει στην εργασία του. 8 απολογίες, μία κοινή απάντηση. Δεν ήμουν εκεί, δεν είδα τίποτα. Όλοι οι κατηγορούμενοι της Χρυσής Αυγής για τη δολοφονία Φίσα ακολουθούν ενορχιστρωμένα την ίδια υπερασπιστική γραμμή. Παρά τα συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία και γεγονότα, οι κατηγορούμενοι επιχειρούν να τα αμφισβητήσουν, αλλά πέφτουν συνεχώς σε αντιφάσεις. Ο κατηγορούμενος που ήταν μέλος του τάγματος εφόδου το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και είχε λάβει πληθώρα μηνυμάτων για κινητοποίηση και έφοδο από την τοπική της Χρυσής Αυγής Νίκαιας με υποσημείωση εντολή λαγού, ισχυρίστηκε πως το βράδυ της δολοφονίας ήταν στο σπίτι του, αλλά μετά παραδέχτηκε ότι ήταν εκτός για ένα σάντουιτς. Στα έγγραφα φαίνεται ότι στην κλίση από το ότι δεν ήσασταν εκεί που λέτε. Είχα πάει να πάρω ένα σάντουιτς από τη δροσοπηγή. Δεν είπατε έτσι. Εγώ σας λέω 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Εσείς είπατε ότι ήσασταν σπίτι. Ήσασταν 13 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη Δραπετσόνα ή όχι? Ήμουνα σε ένα μαγαζί με φαγητό. Ήταν αυτό σας είπα. Ήταν η ώρα που πήγα έξω για τον καφέ και φαγητό και μετά πήγα στη δουλειά. Ο κατηγορούμενος απέφυγε να απαντήσει στις επίμονες ερωτήσεις του δικαστηρίου για τους χρόνους των κινήσεών του, αλλά και για το περιεχόμενο των τηλεφωνημάτων που είχε με ακόμα ένα μέλος του τάγματος εφόδου.
Άλλος κατηγορούμενος που αναγνωρίστηκε από μάρτυρες να βρίσκεται έξω από την καφετέρια στην οποία βρισκόταν ο Φίσας, έχοντας στήσει καρτέρι θανάτου μαζί με το τάγμα εφόδου, ακολούθησε το μοτίβο «Δεν ξέρω, δεν άκουσα» και είπε πως ακόμα αναρωτιέται τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013. Και εκείνος δήλωσε πως ήταν σπίτι του ενώ έχει αναγνωριστεί από τους μάρτυρες. Μάλιστα επιχειρώντας να αποκρούσει τα έγγραφα από το σήμα του κινητού του που έδειχναν ότι δεν ήταν σπίτι του, είπε: «Στο ένα δωμάτιο πιάνω κερατσίνι, στο άλλο τα μπούρια». Κανείς μέχρι τώρα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, ούτε δείχνει να αντιμετωπίζει θέμα με τη συνείδησή του. Ο κατηγορούμενος που αισθάνθηκε αδιαθεσία χθες διαπιστώθηκε ότι έπαθε επεισόδιο απώλειας συνείδησης, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση. Η δίκη θα συνεχιστεί μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου με την απολογία του πυρηνάρχη της τοπικής της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στη δολοφονία Φίσα. Η δίκη όμως της Χρυσής Αυγής δεν είναι η μόνη η οποία καθυστερεί τόσα πολλά χρόνια. Έτσι λοιπόν σήμερα έκλεισε ο κύκλος της δίκης του Βαγγέλη Γιακουμάκη 4 χρόνια μετά το θάνατό του στα Ιωάννινα με τους κατηγορούμενους να καταδικάζονται σε 36 μήνες φυλάκιση ο καθένας. Πάμε στη συνάδελφο τώρα την Ελένη Στάμου στα Ιωάννινα για να μας δώσει το ρεπορτάζ, καθώς πλέον κλείνει και αυτός ο κύκλος με τους κατηγορούμενους να λαμβάνουν μία ποινή ανάλογα με τα δικαστικά δεδομένα. Λοιπόν, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Βαρύς ο Παϊλακής για τους 5 εκ των 9 κατηγορουμένων, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε φυλάξη 36 μηνών μετατρέψιμη σε 5 ευρώ την ημέρα, η οποία έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως ότου εκδικαστεί η έφεση. Οι άλλοι 3 έχουν καταδικαστεί σε παροχή κοινοφελούς εργασίας 150 ωρών, λόγω του ότι ήταν ανήλικοι κατά την τέλεση των πράξεων. Ο εισαγγελέας πρότεινε και η πρόεδρος αποδέχτηκε την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για την αναγνώριση των ελαφρυντικών της μετεφηβικής ηλικίας και του πρώτου έτοιμου βίου. Η αντίδραση των συνηγόρων υπεράσπισης ήταν άμεση και σημειώθηκε εμφατικά, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή η αντίδραση αυτή και η πρόταση του εισαγγελέα για την ποινή των 5 ενηλίκων ήταν αρχικά 42 μήνες, με την πρόεδρο να τη μειώνει σε 36 μετά από την παρέμβαση των συνηγόρων που επικαλέστηκαν το νέο ποινικό κώδικα που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τις αμέσως επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον οποίο το πλαίσιο της ποινής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 έτη. Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει η δήλωση του πατέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη, την οποία ανέγνωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο δικηγόρος της οικογένειας. Βλέπουμε σχετικά και το έγγραφο αυτό, ένα σημείωμα το οποίο έχει δώσει. Ναι, είναι χειρόγραφο το σημείωμά του. Ναι. Είναι το σημείωμά του το οποίο ανέγνωσε ο κύριος Μπούκας. Λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την αγάπη και το σεβασμό που έχει δεχτεί. Λέει χαρακτηριστικά για το Βαγγέλη μου δεν τρέπομαι, για την Κρήτη δεν τρέπομαι. Η Κρήτη έχει παλικάρια και η εικόνα που αποδείχτηκε στο δικαστήριο δεν έχει να κάνει με τα παλικάρια της Κρήτης. Ο κύριος Μπούκας, πρέπει να σας πω ότι μετέφερε και την ικανοποίηση της οικογένειας για το τελικό αποτέλεσμα. Ο Βαγγέλης δεν θα επιστρέψει, αλλά εκεί όπου βρίσκεται θεωρεί η οικογένειά του ότι θα αισθάνεται καλύτερα με την απόφαση αυτή. Μια τραγική ιστορία και ένα μαρτύριο για την οικογένεια, το οποίο αν μη τι άλλο τουλάχιστον κλείνει με την ολοκλήρωση της δίκης αυτής. Ελένη, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με ανυπομονησία περίμενα τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων η υποψήφια σε διάφορα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφοι θα μπορούν να υποβάλουν μέχρι και τις 15 Ιουλίου το μηχανογραφικό τους δελτίο με τις σχολές προτίμησης. Χαμόγελα, δάκρυα, ανάμεικτα συναισθήματα για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους με την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών. Όσοι προτίμησαν να μην τα δουν από τους υπολογιστές τους, πήγαν στα λύκεια που αναρτήθηκαν οι πίνακες με τις βαθμολογίες. Δεν έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα. Δεν περνάει εκεί που θέλω, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, λίγο θα ξαναδώσω το χρόνο. Πιο πολύ το άγχος. Δεν ήταν τόσο δύσκολα φέτος, αλλά αγχώθηκα και δεν τα πήγα καλά. Ωστόσο, είναι κι άλλοι που σκάνε χαμόγελα βλέποντας τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Γενικά ήμουν ευχαριστημένος και από όλη την προσπάθειά μου, έτσι. Πιστεύω οι κόποι μου ανταμείφθηκαν όλοι. Περνάω προς το παρόν εκεί που θέλω. Τώρα θα δούμε και πού θα κυμαρθούν οι βάσεις. Γενικά δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο δύσκολα τα θέματα στη θεωρητική. Τώρα για τις άλλες κατευθύνσεις δεν ξέρω. Γενικότερα όμως έμαθα ότι θα υπάρξει μια πτώση των βάσεων. Ελεύθερη πτώση φαίνεται πως θα κάνουν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ακόμα και σε υψηλόβαθμες σχολές. Μαθηματικά, φυσική, χημεία αλλά και ιστορία είναι τα μαθήματα με τη μεγαλύτερη αποτυχία στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που έδωσε σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Όμως,
Εδώ πέρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πανελλαδικές με έναν τρόπο είναι και ένας διαγωνισμός. Δεν είναι δηλαδή μια διαγνωστικού τύπου διαδικασία, δεν είναι μια εξέταση στο σχολείο που προσπαθεί κανένας να δει αν ξέρει τις βασικές γνώσεις για να περάσει την επόμενη βαθμίδα. Υπό την έννοια αυτή είναι απαιτητικά τα μαθηματικά και εδώ και πολλές δεκαετίες παρατηρούνται αυτά τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των υποψηφίων. Δεύτερη φορά έδινα φέτος, σίγουρα καλύτερα, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου και περιμένω τα αποτελέσματα τώρα. Έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου θα δοθούν στους μαθητές και οι βαθμοί των ειδικών μαθημάτων. Από εκείνη τη στιγμή οι υποψήφοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την οριστική υποβολή του μηχανογραφικού, η οποία έχει οριστεί για τις 15 Ιουλίου. Πάντως πολλοί αναμένουν τώρα τις βάσεις και αρχίζει η αγωνία για το εάν θα επιτύχουν στη σχολή που επιθυμούν. Τρύπα πολλών εκατομμυρίων καταγράφουν τα οικονομικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν σήμερα από την επιχείρηση παρά τις διαβεβαιώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της προηγούμενης ημέρας. Πάμε λοιπόν στην Αθανασία Ακρίβου να μας πει τελικά πόση είναι η ζημία που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο σε ό,τι αφορά την ΔΕΗ και τα έσοδά της. Ναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, έτσι όπως ανακοινώθηκαν, οι ζημιές είναι στα 205 εκατομμύρια. Αυτό βέβαια που προξενεί εντύπωση είναι ότι στον ισολογισμό, στα στοιχεία του ισολογισμού δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία των δύο προς από επένδυση λιγνητικών μονάδων, της Μελίτης και της Μεγαλόπολης, οι οποίες ουσιαστικά αυτές παρουσιάζουν ζημιές ύψους 30 εκατομμυρίων. Δηλαδή, αν είχαν προστεθεί και οι ζημιές των δύο αυτών λιγνητικών μονάδων, το ύψος των ζημιών θα ήταν κοντά στα 235 εκατομμύρια. Θα επιβεβαιώνονταν δηλαδή και οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών που μιλούσαν για ζημιές 250 εκατομμυρίων. Και όλα αυτά βεβαίως μόνο για το πρώτο τρίμηνο. Για το πρώτο τρίμηνο. Η διαφορά μάλιστα σε σχέση με το 2018, το πρώτο τρίμηνο του 2018, για το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουμε διαφορά 193 εκατομμυρίων ζημιές παραπάνω. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αθανασία Ακρίβου, σε ευχαριστώ. Επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις φέρνει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου η κυβέρνηση 10 μόλις ημέρες πριν τις εθνικές εκλογές. Μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, η κυβέρνηση μέσω πράξη νομοθετικού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να ρυθμίζουν τα χρέη τους συνεφορία σε έως και 120 δόσεις, ενώ η ίδια το είχε αποκλείσει πριν σχεδόν περίπου ένα μήνα με τον νόμο που είχε καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή. Μέχρι στιγμής ίσχυε ότι όταν η οφειλή προερχόταν από κάποια τακτική αιτία, για παράδειγμα φόρος εισοδήματος ή ΦΠΑ, είχε δικαίωμα η επιχείρηση να την εντάξει μέχρι σε έως 24 δόσεις και αντίστοιχα αν οι οφειλοί προέρχονταν από κάποια έκτακτη αιτία, για παράδειγμα από κάποιον φορολογικό έλεγχο, είχε δικαίωμα να την εντάξει σε μέχρι έως 36 δόσεις. Με την νομοθετική ρύθμιση αυτό αλλάζει. Και στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες το 2017 είχαν συνολικό τζίρο έως 2 εκατομμύρια ευρώ και θα ισχύουν τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν και για τα φυσικά πρόσωπα. Βέβαια, είναι άγνωστο πότε η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για τη ρύθμιση των 120 δόσεων και για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που είχαν τζίρο το 2017 10.000 ευρώ θα μπορούν να ρυθμίζουν τα χρέη τους σε έως και 120 δόσεις, με τη δόση να μην μπορεί όμως να είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Οπότε, μια επιχείρηση με τζίρο 10.000 ευρώ και οφείλει 3.000 ευρώ θα μπορεί να εξοφλήσει το χρέος της σε 100 δόσεις των 30 ευρώ. Για τζίρο άνω των 10.000 ευρώ, ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται από τη φορολογική διοίκηση με βάση το συνολικό εισόδημα του οφειλέτη κατά το φορολογικό έτος 2017 και το ύψος της επιμιζόμενης οφειλής με την εφαρμογή προοδευτικά κλιμακωτών συντελεστών. Για παράδειγμα, επιχείρηση με τζίρο 51.000 ευρώ το 2017 και οφείλει 3.000 ευρώ θα μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της σε 18 δόσεις των 167 ευρώ. Το μεγάλο ερωτηματικό που θεωρώ ότι θα λυθεί στις διευκρινιστικές οδηγίες έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν το 2018 και δεν εμφανίζουν ακαθάριστα έσοδα τη χρήση του 2017. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να τις εξαιρέσει από τη διαδικασία και ενδεχομένως θα θεωρήσει ότι σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που το 2018 άνοιξαν θα μπορούν να ενταχθούν μέσα στη ρύθμιση. Αν ο οφειλέτης επιλέξει εξόφληση σε λιγότερες δόσεις από αυτές που θα του δίνει η πλατφόρμα, θα κερδίζει μεγαλύτερη μείωση τόκων και προσαυξήσεων.
Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, διαγράφεται το 100% των τόκων για των προσαυξήσεων. Στην αντεπίθεση περνάει η εταιρεία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, μία μέρα μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, η οποία προβλέπει την αναστολή στις αυξήσεις των διοδίων. Η εταιρεία της Αττικής Οδού ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πόλεμος έχει ξεσπάσει μεταξύ της διαχειρίστριας εταιρείας των διοδίων της Αττικής Οδού και του Υπουργείου Μεταφορών, με αφορμή τις αυξήσεις στα διόδια μετά την πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία αναστέλλεται η αύξηση των διοδίων. Η εταιρεία απάντησε πως αυτές ήταν οι πρώτες αυξήσεις μετά από 13 χρόνια, προειδοποιώντας πως «Η Αττική Οδός ΑΕ, όπως πάντα, θα σεβαστεί τους νόμους και στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων της θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να προασπίσει το ένομο συμφέρον της». Ουσιαστικά, η Αττική Οδός δηλώνει πως δεν θα προχωρήσει στις αυξήσεις καθώς η πράξη νομοθετικού περιεχομένου έχει άμεση ισχύ, αλλά θα διεκδικήσει τα διαφυγόντα έσοδα από το δημόσιο με προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εμείς το έχουμε πληρώσει 10 φορές αυτό. Με κοινοτικά λεφτά και κάποιος άλλος οικονομάει. Ό,τι θέλουν κάνουν. Θα μπορούσε να είναι πιο σταδιακή η αύξηση, νομίζω. Το Υπουργείο Μεταφορών ανέφερε πως «Ο Υπουργός έχει δηλώσει απερίφραστα και κατηγορηματικά ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν ανεκτοί καιροσκοπισμοί ιδιωτικών συμφερόντων αποπειρώμενοι να πλήξουν το δημόσιο συμφέρον». Για τη διευκόλυνση της μετακίνησης στις εκλογές υπάρχει απαλλαγή από την καταβολή διοδίων. Σε δεινή κατάσταση βρίσκονται τα τρόλεϊ, τραμ και μετρό, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης, πολλά λεωφορεία παραμένουν ακινητοποιημένα, ενώ και αρκετοί σειρμοί του μετρό βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Εικόνες διάλυσης για τις αστικές συγκοινωνίες. Πολλές γραμμές λεωφορείων υπολειτουργούν. Οι καθυστερήσεις για τους επιβάτες είναι σε μόνιμη βάση, ειδικά τις ώρες αιχμής που ο κόσμος συνοστίζεται σε αυτά. Προς το παρόν να βάλουν οπωσδήποτε μέσα ελεκτές, γιατί δεν υπάρχουν. Τα λεωφορεία είναι χάλια. Η τραγική κατάσταση του στόλου των λεωφορείων και των τρόλεϊ αποτυπώνεται στο γεγονός πως είναι σε κυκλοφορία μόλις τα 950 λεωφορεία από τα περίπου 2.000 της ΟΣΥ. Ο μέσος όρος των λεωφορείων είναι 14 χρόνια και 15,2 έτη στα τρόλεϊ. Ενώ οι ζημιές του ΟΑΣΑ για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν στα 24,7 εκατομμύρια ευρώ. Με μία λέξη θα μπορούσαμε να πούμε όλα αυτά οφείλονται στην απαξίωση. Η οποία έχει περιέλθει στις αστικές συγκοινωνίες. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο πράγματι αυτό το οποίο δεν έχει κάνει είναι δεν έχει σκύψει πάνω από τα προβλήματα, η χρηματοδότηση είναι ελλιπής. Η κατάσταση όμως είναι το ίδιο δραματική και στο μετρό. Η έλλειψη χρημάτων και οι καθυστερήσεις στην προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών έχουν ακινητοποιήσει πάνω από το 40% των σειρμών, ενώ οι ζημιές της Αττικό Μετρό για το 2017 ανέρχονταν στα 182 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε στείλει εξώδικο δύο φορές προς τον Υπουργό Μεταφορών. Δυστυχώς δεν έχει και είχε δεσμευτεί ότι θα λύσει το πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έχει τίποτα. Παρέλαβαν ένα μετρό το 2015 που είχε όλα αυτά τα τρένα σε λειτουργία και αυτή τη στιγμή από τα 66 τα 30 είναι εκτός. Η δραματική κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών καταλήγει στο επιβατικό κοινό που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υποφέρει κυρίως τις ημέρες που έχει ζέστη. Η παγκόσμια οικονομία, η κλιματική αλλαγή, το ρυθμιστικό πλαίσιο για το διαδίκτυο αλλά και η ένταση στον Περσικό κόλπο είναι ορισμένα από τα θέματα συζήτησης της Συνόδου G20 στην Οζάκα της Ιαπωνίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις κατηδίαν συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα βρεθεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου αλλά και η αγορά των ρωσικών οπλικών συστημάτων S-400 από την Άγκυρα. Χειραψία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ υπό το βλέμμα του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν. Ο φωτογραφικός φακός μόλις έχει απαθανατήσει τους συμμετέχοντες στις δύο συναντήσεις που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της διήμερης συνόδου κορυφής της G20 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Στο επίκεντρο της συνόδου βρίσκεται ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Κίνας, που θα είναι και το κύριο θέμα της συνάντησης των προέδρων των δύο χωρών. Σύμφωνα με αναλυτές, ο Σι Τζινπίνγκ ίσως να είναι έτοιμος να προχωρήσει σε κάποιες παραχωρήσεις προκειμένου να αποφύγει τους τεράστιους δασμούς που επιβάλλει σε κινέζικες εταιρείες η Ουάσιγκτον, αρκεί και ο Ντόναλντ Τραμπ να δείξει διάθεση για συμβιβασμό. Επιπλέον, σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των δύο προέδρων υπάρχει καλή χημεία σε προσωπικό επίπεδο και αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρξει πρόοδος.
Το παγκόσμιο εμπόριο πρέπει να προσαρμοστεί στις σημερινές εξελίξεις και σε αυτό το πλαίσιο ο στόχος μεταρρύθμισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου καθίσταται προτεραιότητα. Πιστεύουμε ότι κάθε προσπάθεια να καταστραφεί και να μειωθεί ο ρόλος του είναι αντιπαραγωγική. Η δεύτερη σημαντική συνάντηση θα είναι αυτή μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν. Οι μέχρι στιγμής προθέσεις της Ουάσιγκτον είναι για σκληρή στάση κατά της Άγκυρας, αναφορικά με την απόφασή της να αποκτήσει τα ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Αναμένεται ο Ντόναλντ Τραμπ να επιμείνει στην απέτηση η Τουρκία να μην παραλάβει τα συστήματα, τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ως ρωσική πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών που έχει σχεδιαστεί για να κατασκοπεύει τα οπλικά συστήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το θέμα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δεν παρέλειψε όμως να διακομωδήσει την ερώτηση που του έκανε Αμερικανός δημοσιογράφος. Μην ανακατευθείτε στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος και ο πρόεδρος της Κίνας καταδίκασαν την πρακτική του προστατευτισμού που ευαγγελίζεται ο Τραμπ, την οποία χαρακτήρισαν ως απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο. Εγκλωβισμένοι παραμένουν οι 40 μετανάστες πάνω στο πλοίο γερμανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Sea-Watch 3, μετά και την άρνηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να άρει τις απαγορεύσεις που έχει θέσει η Ιταλία. Όλο και περισσότερο εντείνεται η κατάσταση στο Sea-Watch 3, όπου εδώ και 16 ημέρες βρίσκονται εγκλωβισμένοι 40 μετανάστες. Η προσπάθεια της καπετάνιου του πλοίου να αποβιβαστούν στη Λαμπεντούζα δεν απέβει τελικά επιτυχής, καθώς περίπου ένα μίλι από το λιμάνι το πλοίο σταμάτησε και αναγκάστηκε από τις αρχές να κλείσει τον κινητήρα. Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο προσέφυγε η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση, αρνήθηκε να δώσει εντολή στην κυβέρνηση της Ιταλίας να άρει τη διαταγή που απαγορεύει την είσοδο στα λιμάνια της χώρας. Η κατάσταση είναι απίστευτα τεταμένη και χειροτερεύει. Πήγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είχαμε πολλές ελπίδες ότι θα προέτρεπε την Ιταλία να αλλάξει στάση. Τώρα όμως δεν μπορούμε να πούμε στους πρόσφυγες ποιο είναι το επόμενο μας βήμα. Ο αντιπρόεδρος της Ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός εσωτερικών της χώρας εξαπέλυσε επίθεση στην καπετάνιο του πλοίου. Υπάρχει ένα πλοίο που για τρίτη φορά καταπατά τους κανόνες, χρησιμοποιώντας σαν μέσο πίεση 40 ανθρώπους. Περιμένω πρόστιμα, κατασχέσεις και συλλήψεις. Αναμένω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μου πει πώς, πότε και πού θα πάνε αυτοί οι 40 άνθρωποι. Μέλη του Ιταλικού Κοινοβουλίου που ανήκουν στην κεντροαριστερά επιβιβάστηκαν στο πλοίο για να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι 42 μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Ιταλία να επισπεύσει την εξέβρεση λύσης, ενώ την ανησυχία της εξέφρασε και η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάζεται να συνεργαστούν τα κράτη και να βρουν ένα σύστημα που να επιτρέπει στα πλοία να αποβιβάζουν τους μετανάστες σε ένα ασφαλές λιμάνι χωρίς να επιστρέφουν στη Λιβύη. Χρειάζεται ένας μηχανισμός υποδοχής των μεταναστών με το που αποβιβάζονται στη στεριά. Το πλοίο Sea-Watch 3 συγκέντρωσε 53 μετανάστες από ένα φουσκωτό ανοιχτά της Λιβύης στις 12 Ιουνίου και παραμένει από τότε στα διεθνή ύδατα. Η αποβίβαση έχει επιτραπεί σε 13 μόνο από τους επιβαίνοντες και αυτό για ιατρικούς λόγους. Να πάμε τώρα στην Αμερική. Αναζωπήρωσε τη συζήτηση για τις μεταναστευτικές ροές από τις φτωχές χώρες της Κεντρικής Αμερικής φωτογραφία του νεαρού πατέρα με την μόλις 2 ετών κόρη του, οι οποίοι βρέθηκαν να κοίτονται νεκροί στις όχθες του ποταμού Ρίο Μπράβο, καθώς προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι λίγοι ωστόσο αυτοί που κατηγορούν τον Ντόναλντ Τραμπ για την σκληρή πολιτική απέναντι στους παράτυπους μετανάστες. Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία του πατέρα και της δίχρονης κόρης του να κοίτονται νεκροί στις όχθες του Ρίο Μπράβο στο Μεξικό. Η μεγάλη πληγή της Κεντρικής Αμερικής, η παράτυπη μετανάστευση κοστίζει αμέτρητες ζωές. Και σήμερα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό αυστηροποιούν την πολιτική τους προκειμένου να μειώσουν τις ροές από την Κεντρική Αμερική, θα χαθούν ακόμη περισσότερες. Τα νεκρά σώματα του πατέρα και της κόρης βρίσκονται στην Ταμαουλίπας του Μεξικού και σύντομα θα μεταφερθούν στο Ελ Σαλβαδόρ για την κηδεία. Τις τραγικές στιγμές του πνιγμού των δύο μεταναστών περιγράφει μία αυτόπτης μάρτυρας. Ο σύζυγός της, ο Όσκαρ, είχε βάλει το παιδάκι του στη Βαλέρια στην πλάτη του μέσα στην μπλούζα του. Άρχισε να κολυμπάει, όμως δεν μπόρεσε να συνεχίσει όταν έφτασε στη μέση του ποταμού. Δεν είχε δυνάμεις πια και άρχισαν να βουλιάζουν σιγά σιγά. Όμως η μητέρα δεν είχε περάσει ακόμα.
Είδε τα πάντα με τα ίδια της τα μάτια. Συνειδητοποίησε ότι ο σύζυγός της και το κοριτσάκι της βούλιαξαν. Η οικογένεια είχε διασχίσει όλο το Μεξικό για να φτάσει στον Ρίο Μπράβο και απέμενε μόνο να περάσουν κολυμπώντας τον ποταμό για να φτάσουν στην Αμερικανική όχθη. Στην Ονδούρα θεωρούν ότι η κατακόρυφη πτώση της τιμής του καφέ έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες να μεταναστεύσουν κάτω από την πίεση της ανεργίας και των τραπεζών για ανεξόφλητα δάνεια. Πολλοί άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει λόγω της πτώσης της τιμής του καφέ, επειδή δεν βρίσκουν δουλειά για να θρέψουν την οικογένεια. Πολλοί μεταναστεύουν. Ο σύζυγός μου μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επειδή εδώ δεν έχουμε χρήματα, όταν βρίσκει δουλειά μας στέλνει λεφτά για να φάμε. Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τους πολίτες να μην θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να φτάσουν στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τραγική φωτογραφία έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και δεν είναι λίγοι αυτοί που επικρίνουν τον Ντόναλντ Τραμπ για τη σκληρή πολιτική που έχει υιοθετήσει απέναντι στους παράτυπους μετανάστες, καταγγέλλοντας ότι αυτή η στάση οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς σε πιο επικίνδυνα μονοπάτια. Μόνο τις δύο τελευταίες ημέρες, 6 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους. Παραμένουμε στο θέμα, αλλά ερχόμαστε στην εσωτερική επικαιρότητα. Με όχημα ένα ασθενοφόρο μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς ένας 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη το απόγευμα της 5ης στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από κινηματογραφική καταδίωξη. Η Μαρία Γουγουτσά, που είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει τις λεπτομέρειες για αυτήν την περίεργη και την πρωτότυπη, μπορεί να πει κανείς, μεταφορά. Καρφίζονται τα πάντα, Γιάννη, όπως τα είπες. Ένας 58χρονος, ο οποίος ντυμένος γιατρός και με μαϊμού ασθενοφόρο, συνελήφθη προχθές από άντρες της πρόληψης και καταστολής εγκλήματος να μεταφέρει παράνομα 13 αλλοδαπούς, οι οποίοι και οι 13 ήταν ντυμένοι νοσηλευτές. Η πληροφορία υπήρχε στην αστυνομία. Τους έστησαν μπλόκο στο Δερβένι, στο κόβο του Δερβενίου. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν είδαν το ύποπτο όχημα, έκαναν σήμα για στάση, αλλά ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και κάνοντας χρήση τη σιρήνα που είχε το όχημα, προσπάθησε να διαφύγει. Μετά από καταδίωξη, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν κατάλαβαν ότι μέσα κουβαλάει 13 αλλοδαπούς, όλοι μεταφιεσμένοι, και το όχημα ότι είχε προέλθει από τη Γερμανία, το οποίο ήταν κάδε εκεί πέρα, αλλά με παράνομες πινακίδες και με πλαστά έγγραφα, εδώ πέρα τον τελευταίο καιρό εκτελούσε χρέη καμουφλάς για να μπορεί να μεταφέρει, χωρίς να τους παίρνει κανείς χαμπάρι, αλλοδαπούς μετανάστες παράνομα στη χώρα μας. Να δούμε λοιπόν τι άλλο θα σκαρφιστούν για την διακίνηση παράτυπων μεταναστών. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ. Το παθητικό κάπνισμα ήταν το κεντρικό θέμα συνεδρίου στο Μέγαρο Μουσικής, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον με την συμμετοχή καθηγητών πνευμονολογίας από όλο τον κόσμο που οργάνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους καπνιστές απασχόλησε το συνέδριο πνευμονολογίας που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στο Μέγαρο Μουσικής. Στο προσκήνιο το παθητικό κάπνισμα, ενώ οι σύνεδροι κατέληξαν σε μια κοινή διακήρυξη που αποτελεί και μια πρώτη βάση για ευρύτερη συνεργασία όλης της Ευρώπης και της Αμερικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού. Να σεβαστούμε ο ένας τον άλλον περισσότερο και να αρχίσουμε να υπολογίζουμε τις συνέπειες που έχει στο διπλανό μας αυτό που κάνουμε. Secondhand smoke that individuals get as a passive inhalation and we've discussed it as actually being a human right to have clean air. Μία από τις χειρότερες μορφές παθητικού καπνίσματος αφορά τα μικρά παιδιά. Οι ομιλητές ξεκαθάρισαν ότι κανείς γονέας ή γενικά ενήλικας οφείλει να μην καπνίζει μπροστά σε παιδιά. Αποτελεί μία μορφή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κάθε γυναίκα που καπνίζει μπροστά στο παιδί της να γνωρίζει ότι 250.000 παιδιά χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο επειδή κάποιος κάπνιζε μπροστά τους. Όσον αφορά τους κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, οι γιατροί τονίζουν ότι όλοι οφείλουν να σέβονται τους εργαζομένους σε αυτούς τους χώρους. Όπως τόνισαν οι ομιλητές, 130.000 άνθρωποι δουλεύουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Οι ίδιοι θεωρούν επεβιβλημένη την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Μεγαλώνει η λίστα με τα θύματα του καύσωνα στην Ευρώπη, καθώς ένα ακόμα άτομο πέθανε από τις υψηλές θερμοκρασίες που πλήττουν τις περισσότερες χώρες της Ηπείρου.
Με καζάνι που βράζει μοιάζει η Ευρώπη. Ένας 17χρονος είναι το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα του κύματος καύσωνα στην Ισπανία. Ο νεαρός άνδρας πέθανε από θερμοκρηξία όταν βούτυξε σε πισίνα σε ένα χωριό της Ανδαλουσίας στα νότια της χώρας. Οι ισπανικές αρχές προειδοποιούν ότι οι καυτές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και αναμένεται να αγγίξουν στην κεντρική και ανατολική χώρα ακόμη και τους 42 βαθμούς. Υποφέρω λίγο. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πολύ ζέστη, αλλά περίμενα ότι θα ήταν χειρότερο. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Λένε ότι θα χειροτερέψει τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία, ένα 12χρονο κορίτσι πλήγηκε σε ποτάμι του Μάντσεστερ, γεγονός που ανάγκασε την αστυνομία να εκδώσει προειδοποίηση κατά του κινδύνου κολύμβησης εν μέσω του καύσωνα. Οι θερμοκρασίες καταρρύπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στη Γαλλία. Σε περιοχές της Νότιας Γαλλίας το θερμόμετρο άγγιξε τους 44 βαθμούς. Λόγω των καυτών θερμοκρασιών ακυρώθηκαν οι σχολικές εκδρομές και οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις ημέρες αυτές. Αυτός ο καύσωνας είναι πρωτοφανής λόγω της έντασής του και θα γίνει ακόμα πιο έντονο σε 4 διοικητικές περιοχές, οι οποίες θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό. Όλα τα συναρμόδια υπουργεία συνεργάζονται με τις δημόσιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του καύσωνα στις 4 αυτές περιοχές. Η φετινή χρονιά θα είναι από τις πιο ζεστές στην ιστορία και αυτό θα σημάνει πως η περίοδος 2015-2019 θα είναι η πιο ζεστή πενταετία που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε το συγκεκριμένο κύμα καύσωνα, ειδικά στην κλιματική αλλαγή. Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ωστόσο, είναι απολύτως συναπές με αυτό που περιμένουμε από την κλιματική αλλαγή. Τα κύματα καύσωνα θα γίνουν πιο έντονα, πιο παρατεταμένα, θα αρχίζουν νωρίτερα και θα τελειώνουν αργότερα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αν και τα κύματα καύσωνα δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο, ενισχύονται από την αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη και είναι πιθανό τα επόμενα χρόνια να συμβαίνουν ακόμη πιο συχνά. Ο καύσωνας λοιπόν χτυπάει τις χώρες της Ευρώπης και υψηλός θα είναι όμως και ο κίνδυνος πυρκαγιάς εδώ αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τον χάρτη της πολιτικής προστασίας. Έτσι λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην Αττική, την Εύβοια, την νοτιοανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τα Κύθυρα και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Και να πάμε κυρίες και κύριοι τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Πολωνία το φιλικό του Ολυμπιακού με την Πογκόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα το αποτέλεσμα με την βοήθεια του Γιώργου Νικοκύρη. Γιώργο. Καλησπέρα Γιάννη. Το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού στην Πολωνία έληξε ισόπαλο 1-1 με την Πογκόν. Οι Πολωνοί προηγήθηκαν στο 19ο λεπτό με 1-0, ενώ ο Γιάννης Μασούρας ισοφάρισε στο 65. Βλέπουμε και τον γκολ του Ολυμπιακού. Τον ντεμπούτο τους με τα ερυθρόλευκα έκαναν οι Βαλμπουενά, Μπα, Μπρούνο Κάιπερς και Ντουρμισάι, ενώ τα πλάνα που βλέπουμε είναι αποκλειστικά από το One Channel. Με τον Μαρτίνς λοιπόν έχει την ευκαιρία να τεστάρει την κατάσταση των παικτών του σε ένα μάτς με προπονητικού χαρακτήρα, το πρώτο φιλικό άλλωστε στην Πολωνία. Η εικόνα του Ολυμπιακού, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν καλή, ενώ δεν έλειψαν πολύ καλές ατομικές ενέργειες, κυρίως από Βαλμπουενά και Μπρούνο. Αύριο ο Ολυμπιακός δίνει νέο φιλικό απέναντι στην Χάπουελ Μπερσεβά. Πάμε όμως επίσης να δούμε και τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με την Πογκόν στην κάμερα του One Channel ο Γκιγέρμε. Έχουμε partido difícil και estamos empezando ahora con nuevos jugadores, pero bueno, lo importante es jugar y seguir adelante. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι στην αρχή της προετοιμασίας, αλλά είναι και η πρώτη φορά που παίζουμε όλοι μαζί αυτοί οι παίκτες που ήρθαν καινούργιοι και παλιοί που ήμασταν, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε έτσι και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, να πάμε όμως σε μια απρόσμενη εξέλιξη που είχαμε στον ΠΑΟΚ με τον προπονητή να αποχαιρετά την ομάδα. Γιώργο. Σαν βόμβα έπεσε η είδηση της αποχώρησης του Ρασβάν Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου ενημέρωσε τον Ιβάν Σαβίδη πως δέχτηκε την πρόταση της Αλ Χιλάλ, της ομάδας από την Σαουδική Αραβία, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Μάλιστα, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία πλήρωσε το buy-out στο συμβόλαιο του Λουτσέσκου ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα πλέον ο ΠΑΟΚ με την έναρξη της προετοιμασίας του να έχει γίνει άνω κάτω και να ψάχνει προπονητή. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει στον Παύλο Γκαρσία. Αυτή τη στιγμή είναι προπονητής στην δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Τώρα όμως έχουμε τον Ολυμπιακό να οδηγείται πλέον λόγω του ΑΣΕΑΔ για την απόρριψη των προσφυγών της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ στην Α2 κατηγορία.
Από τη στιγμή που απέρριψε ο ΑΣΕΑΒ τις δύο προσφυγές που είχε κάνει ο Ολυμπιακός για τον υποβιβασμό που του είχε επιβληθεί από τη στιγμή που δεν κατέβηκε να παίξει τα play-off, αλλά και για την επικύρωση της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου, οι Ερυθρόλευκοι οδηγούνται στην Α2. Θυμίζω βεβαίως ότι είναι απόρρια των δικών του πράξεων της απόφασης του να πάνε μέχρι τέλους κόντρα στο κατεστημένο που υπάρχει στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Να πάμε όμως και στο μπάσκετ και στον Παναθηναϊκό, καθώς είχαμε την παρουσίαση του πλάνου για έναν αυτοδύναμο Παναθηναϊκό από τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρουσίασε το πλάνο του για τον Παναθηναϊκό και την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και βεβαίως τον Βοτανικό. Ουσιαστικά ζήτησε να γίνουν πράξη δεσμεύσης των πολιτικών για τον Βοτανικό, για να χτιστεί εκεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ζήτησε την βοήθεια του κόσμου του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, είπε ότι χρειάζεται 20 εκατομμύρια ευρώ από επώνυμους και ανώνυμους οπαδούς του Παναθηναϊκού για να βοηθήσουν. Και βεβαίως είπε ότι αν συμβούν όλα αυτά, περιμένει από τον Γιάννη Λαφούζο να αφήσει τις μετοχές του από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον Ερασιτέχνη. Και το ίδιο θα κάνει και ο ίδιος με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αν δεν συμβούν όλα αυτά, είπε ο κ. Γιαννακόπουλος ότι θα αποχωρήσει την επόμενη χρονιά, τον επόμενο Ιούλιο, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και να κλείσουμε με μια πολύ αισιόδοξη είδηση, καθώς φαίνεται ότι το Greek Freak, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ακριβώς, Γιάννη, μια ιδιαίτερα ευχάριστη είδηση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι θα είναι στη διάθεση της εθνικής μας για το παγκόσμιο στην Κίνα. Πολύ σημαντική εξέλιξη για την εθνική μας ομάδα. Μάλιστα. Γιώργο Νικοκύρη, σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το One Channel. Μένετε εδώ γιατί ακολουθούν οι νέες εποχές με τον Γιάννη Διαμαντή και αμέσως μετά Citizen One με τον Κώστα Γιαννακίδη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο από εμάς. Καλό βράδυ.